Λοιπόν, πάμε στα Χανιά. Παίζουμε διπλή παράσταση γιατί εδώ στην Κρήτη είναι όλοι λοκό. Δεν κάνω προσπέραση τώρα εδώ γιατί ο Βίρονας θα μου σκάσει μπουκέτο στα δόντια. Νομίζω ότι το έχει απαγορεύσει. Ναι. Μου είπε στην Κρήτη δεν προσπερνάς ούτε βράχο πεσμένο από το βουνό. Μένεις από πίσω του για πάντα, οπότε μένω σε αυτά τα χιλιόμετρα. Ούτε αγριογούρνο που σε ζήτησε λοκάρι. Και από το Μαθιουδάκι να βάλει χέρια στο τιμόνι. Να υπάρχουν τέσσερις στην Κρήτη. Ο γκόρος στο τιμόνι. Ναι, είδα που του κάνατε mini attack για το χέρι στο τιμόνι, αλλά πάρτε το χαμπάρι, αυτή είναι η εκπομπή και έτσι είναι ο τίτλος. Κάποιος πρέπει να φροντίσει ότι θα κάνουμε και άλλα επεισόδια. Κάποιος πρέπει να φροντίσει την σωματική μας ακεραιότητα. Εγώ μπορώ πρέπει να παίρνω... Εγώ παίρνω το θάρρος να πω ότι η Κρήτη είναι από το αγαπημένο μου... Κωνσταρά, ελληνικά ρε φίλε. Παίρνω το θάρρος. Και ήταν τύπου ένιωσα την αγάπη του κόσμου και τη στοργή του θείου μου. Στεναχωριές, εγώ θα είμαι στο μοντάζ προς τα χωριά. Ξέρω εγώ τι μπαίνει. Μαθιουδάκη, άφησέ με να πω κάτι δικό μου ρε φίλε, γιατί με κόβεις. Μιλάω στο Μαθιουδάκη του μέλλοντος που θα πετσοκόψει αυτά που λέω γιατί ντρέπεται για μένα. Είμαι το παιδί του που δεν το δείχνει στις συγκεντρώσεις. Και λέει, καλά, πού είναι ο Κώστας. Α, φροντιστήριο. Και εγώ με δεμένος στην δουλάπα. Πες καμιά εμπειρία από τα Χανιά. Από τα Χανιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τζαμί που έχετε εκεί πέρα που κάνετε μέσα εκθέσεις και κάθε φορά πετυχαίνω μια διαφορετική έκθεση και γουστάρει πέτσα μου γιατί νιώθω πιο intellectual. Καταλαβες. Ο συνδυασμός πέτσα και intellectual στην ίδια πρόταση. Και κάθομαι μέσα με το τέτοιο και κάνω έτσι το κρασάκι μου και λέω πάλι την ίδια τελικά είναι αυτή με τις στολές. Την έχω δει τρεις φορές, φεύγω. Η λέξη πέτσα και intellectual έχουν να συνδυαστούν από τότε που κάποιος ζωγράφισε κάτι όμορφο σε τομάρι ζώο. Πάρα πολύ καλό. Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο που μεταπεινώνουν οι υπόλοιποι συνεργάτες. Πολύ ωραίο αυτό που ζωγράφισες. Ναι, το έκανα στην πέτσα. Πάμε στο σπήλαιο, έχει έκθεση. Έχουν ξανάρθει Χανιά, πάρα πολύ ωραία πόλη. Έχουμε παίξει και σε μπαράκι με τον Βίρονα, δύο φορές έχουμε παίξει μαζί. Δύο φορές το κάνουμε. Έχουμε φάει φοβερά φαγητά. Και έχουμε μείνει και σε μια φίλη του Βίρονα που έχει ένα εκπληκτικό σπίτι το οποίο έχει φυτά από όλο τον κόσμο, έτσι. Έχει πάρα πολλά, έχει φράουλες, αβοκάντο, είναι ένα σαν παλιό ενετικό κάστρο. Λιάκο, εσύ με Χανιά. Εγώ Χανιά αγαπάω πάρα πολύ, έχω πολλούς φίλους και έχω έρθει πάρα πολλές φορές και για διακοπές και για παραστάσεις. Να πω ότι εδώ έχω κάνει την πρώτη παράσταση εκτός Αθήνας με Βίρονα και Χριστοφορίδη. Ναι, αλλά δεν την έκανες εδώ. Ένα φοβερό tour που είχα κανονίσει εγώ και είχε προσγείωση Χανιά
Πρώτη παράσταση Σιτία, δεύτερη Ηράκλειο. Όχι, δεύτερη Χανιά. Δεύτερη Χανιά. Τρίτη Ρέθυμνο. Τρίτη Ρέθυμνο και μετά αναχώρησε από Χανιά, βέβαια. Που κάναμε 850.000 χιλιόμετρα σε 2,5 μέρες. Σ' αρέσει να μπαίνεις και να βγαίνεις από τα Χανιά, λέει. Το κάναμε 3 φορές. Κάπως έτσι έγινε. Επίσης... Και φοβερές διακοπές εδώ πέρα. Εγώ έκανα από τις πιο ωραίες παιδικές μου διακοπές με τους γονείς μου εδώ και είχαμε πάει στα Θαλάσσαρνα, που είναι μια πολύ γνωστή παραλία που έχει πάρα πολύ κύμα. Και ήμουν μικρός, οπότε έπαιζα 3 ώρες με το κύμα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, μια νοσταλγική αναμνήση. Μέχρι τα 16-17 νομίζω ότι αυτές θα απαντούσα στην ερώτηση ποιες είναι οι αγαπημένες διακοπές. Αυτές που πήγαινα και έπαιζα με το κύμα στα Θαλάσσαρνα. Η οδήγηση στην Κρήτη φημίζεται για το πόσο επικίνδυνη είναι. Εγώ έχω οδηγήσει, δεν έχω οδηγήσει εγώ, έχω υπάρξει σε αμάξι με φίλο μου, όπου έχουμε πιει τον κόλο μας. Είχα έναν κολλητό που έμενε Αρχάνες και έχουμε πιει τον κόλο μας πρώτη-δεύτερη μέρα που έχει έρθει να μείνει. Και είμαστε στα αμάξι, δεν ήταν σωστό αυτό που κάναμε και ήταν ένα λάθος. Και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Αλλά εκείνη τη φορά, ένα λαθάκι και ξέρεις, τα νιάτα και στο κέφι, να πάρτο! Και... ναι, και είχε έπινε και τα στρομπόλια και μας σταματάνε αμάξι περιπολικό τζιπάκι με ένοπλους με ελεξίσφαιρο που είναι το βράδυ στην Κρήτη και ελέγχουν, ρε παιδί μου. Τέλειο. Και μας σταματάνε, λέει, από πού, τι είστε, και λέμε προτού μας μιλήσουν, λέμε συγγνώμη, και το παίζαμε και τουρίστες, οι Αρχάνες πού βρίσκονται, λέει, ψάχνετε τις Αρχάνες, λέμε ναι. Για βγείτε έξω. Μας ψάχνουν, δεν έχουμε τίποτα. Ξαναμπαίνουμε και προχωράμε ευθεία και οι Αρχάνες ήταν στα 50 μέτρα. Τους βρίσκονται Αρχάνες. Ωραίος. Πενταήμερη στην Κρήτη. Ιστορικό πρώτο ενιαίο Λύκειο Νικαίας. Κλέβαμε και τις κοιμωλίες από άλλα σχολεία φάση. Και φτάνουμε Κρήτη. Και αράζουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ στα Χανιά. Και έχουμε ένα παλικάρι τον Ανάση Μαθή, ο οποίος κάτι κοζάρει απέναντι. Δεν ξέρω τώρα τι ήταν αυτό που είδε και σε ποιο ακριβώς σημείο ήμασταν. Και κάνει, ρε παιδιά, να σας κάνω μια ερώτηση. Του λέμε, παίζει τώρα τρελαία. Λέει, αυτό απέναντι. Ναι, του λέει, ο Πειραιάς είναι. Και το είπε με τόση αγνή, πώς το λένε, ηλιθιότητα. Πόσο χρόνο ήταν, 25. Είχε μείνει από πάντα. Και το είπε με τόσο αγνή, και του λέει, τρελαία. Κύκλουσε, έκανε όλο το βράδυ. Γύρω γύρω από την Αίγινα. Νομίζω ότι αυτός ότι είναι Σαλαμίνα, Κρήτη. Κύκλους κάναμε χειρόφρενο. Γαμάτο. Το θυμήθηκα τώρα, μου ήρθε φλασιά τρελή. Φοβερή πενταήμερη, είχαμε κλείσει σε πεντάστερο και τελικά μείναμε σε άλλο τρίστερο ξενοδοχείο. Κάνατε το κόλπο της πενταήμερης να πατήσετε όλοι μαζί τα καζανάκια για να χαλάσουμε τα απογευματικά! Όχι, κάναμε το άλλο το λόκο γιατί ήμασταν λαλαλάνια. Κλέψαμε τα πανό των άλλων σχολείων που ήταν πενταήμερη εκεί. Και αντί να πάμε να τα κλέψουμε και να τα καταστρέψουμε, να τα κρύψουμε πάρα πολύ καλά, κυριολεκτικά τα κρύψαμε 15 μέτρα από το ξενοδοχείο. Τύπου κάποιος που έβγαινε και έκανε αυτό, θα τα βρίσκε. Και τα βρήκανε και εννοείται ποιος κατηγορήσανε αυτούνου που δεν έλειπε το πανό. Γιατί ήμασταν και εκεί λύθοι και δεν κρύψαμε το δικό μας. Λοιπόν, τι θα παίξει σήμερα. Εγώ θα παίξω τα ίδια. Αυτό. Και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και κλείνει το επεισόδιο, τα χέρια στο τιμόνι. Λοιπόν, άκου, θέλω να δοκιμάσω ένα beat το οποίο δεν το έχω πει ποτέ. Θα το δοκιμάσω σήμερα. Θα το δοκιμάσω ολοκέμπο σήμερα και είναι το εξής. Είναι μια απορία που έχω. Τι απέγινε ο χοντρός από τους Αντίκ. Μαλάκα, τι ωραίο. Θα μ' αρέσει. Και θα το δώσω τύπου τα μεγαλύτερα μυστήρια της γης, ρε παιδί μου, θέλω να ξεκινήσει το beat. Και να πω ότι που φτάσαμε στο φεγγάρι, γιατί έχει σκιές και γιατί κουνιέται η σημαία και όλα αυτά τα πράγματα που δεν έχει αέρα. Άλλο ένα μυστήριο που πρέπει να κάτσω να γράψω. Και τρίτο μυστήριο, τι απέγινε ο χοντρός από τους Αντίκ. Σε φάση ότι ξέρω εγώ, μεσουρανούσανε τρίτη Eurovision, πουτάνα όλα. Παπαρίζου 17 κιλά και 17 χρονών. Είχαν βγάλει και τα σουξεδάκια τους. Είχαν βγάλει τα σουξεδάκια τους, κάνανε και τα δυνατά, δυνατά, τα remix. Και ήταν αυτός, δεν είχε πει κουβέντα, δεν είχε σπάσει το γελάκι του, ήταν απλά πάντα έτσι με ένα μπουζούκι και κέρναγε. Και έχω τρεις θεωρίες. Ένα, ότι ο Τουσόπ Σαντίκ κάποια στιγμή μεταμορφώθηκε στην Παπαρίζου. Ότι ενώθηκαν. Ότι κάνανε merch και γι' αυτό πάχει είναι αυτή. Την κάνανε αυτό με το Σογκόγκουτ που ενώσανε τους δείκτες τσουκ, και κάνανε merch και έγινε ένας, γιατί σου λέει, του είπε κάποια στιγμή θέλω solo guitar. Αυτός παίζει κιθάρα στη μέση του δρόμου. Απίστευτο. Δεν ξέρω αν μου φάνηκε στην κάμερα αυτό. Προπιάστο. Είναι στο χειρότερο σημείο της εθνικής της Κρήτης με μια κιθάρα στον δρόμο και λέει πάτησε με. Ό, το στόπι, η ζωή είναι για τον Μπούτσο. Πάρε τις νότες μου. Λοιπόν, άκουσα.
Ότι. Κρυλάθη, ρε, μαλακά άνθρωπος. Δεύτερη θεωρία είναι ότι η Παπαρίζο τον έχει κλειδωμένο στο. Πώς το λένε, στο υπόγειό της. Mm-hmm. Αλλά σοβαρά κλειδωμένο, τύπου με τα χέρια δεμένα σε μεσαιωνικό βασανιστήριο, έτσι. Mm-hmm. Και του κατεβαίνει κάθε λίγο και λιγάκι και του λέει: μου γράψει κομματάκι. Και του λέω: συγγνώμη, βγάλε με, έχω παιδιά και τέτοια. Και η Παπαρίζου είναι: όχι. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Αν δεν μου γράψει το επόμενο σου ζεδάκι, δεν βγαίνει. Μου είχε πει ότι θα με απελευθερώσει και με το number one. Τι άλλο θε, γυρομίζει. Το number one από το σπίτι μου. Και τη χορογραφία εγώ στην έβγαλε. Και δεν βγαίνει. Και ξέρει, του κάθε φορά για να τον ταπεινώσει και για να τον κάνει να γράψει καλύτερα, παίρνει το μπουζούκι. Και του χαράζει, ξέρει, σιγά σιγά του καταστρέφει. Πάνω κάνει ότι τη πέφτει. Οχ, τι θα γίνει το μπουζούκι. Όχι, όχι το μπουζούκι μου. Τα αφήνει ένα πεντάγραμμα, ας πούμε, και στυλό. Και η τρίτη θεωρία που κλείνω είναι ότι η Παπαρίζου είναι ο χοντρός από τους Αντίκ. Ότι κάποια στιγμή μαλώσανε, τη σκότωσε, ναι. Πήρε Leatherface τη μάπα της. και κάθε φορά που βγαίνει δημόσια βάζει ψεύτικα βυζιά και κόλλο και την φάμα της Παπαρίζου. Με περούκι. Τέλειο. Είναι από αυτούς από το Game of Thrones που βάζουν. Ναι, τις μάπες, ναι. Είναι από την Arya Stark φάση. Ναι, και αράζει. Και του κάνει και λογοπαίγνια. Πηγαίνει και του λέει: σε έχω κλειδωμένο άδικα ή υπάρχει λόγο. Λάκι. Πρέπει να σας πω βέβαια, έχω ακούσει Αντίκ στα καλά του στην προ Eurovision εποχή που είχαν μια επιτυχία. Πώς λεγότανε, όπα, ένα τέτοιο. Όπα, όπα. Ναι, και αυτό ήταν. Το έχω ακούσει σε κλαμπάκι στη Μογγολία 2 η ώρα το πρωί. Σοβαρά μιλάς. Το 2003. Ναι, ναι, είχαμε. Επικό. Έπαιζε ρώσικη pop και μπιτάκια και ξαφνικά κουμπώνει και αυτό και εντάξει, και κατάλαβα ότι πραγματικά κάνουν διεθνή καριέρα. Εκπληκτικό. Δεν ξέρω, πάντως φαινόταν στη μάπα του επειδή δεν μίλαγε και πολύ, ότι ήταν καλός μουσικός. Και καλό παιδί φαινόταν, ρε γάμο. Και η Παπαρίζου είναι καλό παιδί. Η Παπαρίζου είναι πολύ καλό παιδί. Έλενα στην καρδίτσα έπρεπε να τα είχαμε πει αυτά. Και ξέρεις τι, και είναι και αλάνη και δεν σε χρεώνει και κάνει αναπάντητες κλίσεις παντού. Συγγνώμη. Εγώ έχω ένα beat. Και πάει κάπως έτσι. Ωραία. Διανοηθείς να προσπεράσεις εδώ. Σε τρελός. Παρακαλώ, πέρα. Διπλή γραμμή και τέσσερα αμάξια που επιχειρούν. Όχι, απλά σταμάτησε το κτέλ στη μέση. Παίζει να παρετήθηκε ο οδηγός, να πει γάμα το μέχρι εδώ. Έχει και κάτι άλλο που με φοβίζει πάρα πολύ στην Κρήτη, ότι ανά πάση στιγμή από ένα χωματόδρομο μπορεί να βγουν τέσσερα κατάμαυρα ναυάρα και να σε καταπιούν και να φύγει. Πες αυτή την ιστορία, πες λίγο την ιστορία. Υπάρχει προτεραιότητα του από δεξιά στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και στην Κρήτη υπάρχει το δικαίωμα του κυβισμού. Δηλαδή, αν έχεις με 1300 κυβικά και έρχονται από πέρα 4.500, δεν έχεις προτεραιότητα. Οπότε, όταν θα βγουν 4 αγροτικά ναυάρα από ένα χωματόδρομο, θα ύπτανται από πάνω σου. Μπορεί να σε πάρουν παραμάζωμα. 16.000 άλογα μαζεμένα. Ένα beat που σκέφτομαι είναι το εξής. Ότι όλοι μας, όταν τελειώνει ένα πάρτι με μια περίοδος διακοπών, και περνάμε μια κατάσταση γιορτινή και περνάμε πολύ ωραία, μετά από αυτό. Είμαστε λίγο πεσμένοι όταν έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά. Νιώθουμε μια μικρή θλίψη. Mm. Και είναι φυσιολογικό γιατί έρχεται ο οργανισμός στα ίσα του. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ενώ έχει τελειώσει μια πολύ ωραία τέτοια περίοδος, διακοπές, γιορτές, πάρτι, συνεχίζουν και ζούνε, λες και δεν έχει τελειώσει, ρε παιδί μου, και το τραβάνε από τα αυτιά. Και αυτή τη είναι ούλτρα θλιβερή. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, πας Φλεβάρι σε σπίτι συγγενή φίλου για τραπέζι. Ωραία. Και το μάτι σου παίρνει, βλέπει μελομακάρονα. Σε πιάνει αυτή η θλίψη. Ότι έχουν γραπωθεί από τις γιορτές των Χριστουγέννων και δεν τις εγκαταλείπουν, ρε παιδί. Ή που αφήνει το δέντρο στολισμένο. Και η θλίψη αυξάνει όταν συνειδητοποιείς ότι τα μελομακάρονα είναι φρέσκα. Ότι όταν τους τελειώσανε, φτιάξανε κι άλλα. Και εκεί όταν σου λένε και το ούτε το δέντρο ξεστήσαμε, εκεί σταματάς να στεναχωριέσαι και αρχίζει να φοβάσαι. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ότι κάτι τύποι που ποστάρουν στο Instagram και στο Facebook φωτογραφία από παραλία σε νησί που λέει το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Και είναι Νοέμβριος. Και σε πιάνει αυτό ότι πιο καλοκαίρι δεν τελειώνει το φθινόπωρο. Και την ούλτρα θλίψη, το super sad, που το έχουμε βιώσει όλοι μας μικροί, είναι όταν πηγαίναμε με την οικογένειά μας καθαρά Δευτέρα έξω για πικνίκ και πάντα ήταν ένα παιδάκι που ήταν ακόμα μασκαρεμένο.
Και το έβλεπε, ρε παιδί μου, ότι κάποιο διήμερο χάθηκε. Και ο γονιός για να ξεπερδέψει του είπε: Έλα, έλα, και σήμερα πιάνει. Και σήμερα. Ήταν θλιβερό, γιατί ενώ ήμασταν όλοι μαζί εκεί παρέα, είχαμε και ένα νίτζα λερωμένο με τα σαλάτα. Προσπαθεί να μετάξει χαρταετό. Ναι. Αυτό. Πολύ καλό. Ρούφα. Ρούφιξα. Εγώ είχα ένα beat που δεν μου δούλεψε ποτέ. Αλλά μ' άρεσε ότι σε κάθε σημαντικό κτίριο, όταν πας σε μια πόλη, υπάρχει πάντα απ' έξω ένας φρουρός που κάθεται ακίνητος. Και έτσι έχουν επιλέξει οι άνθρωποι να δίνουμε σημαντικότητα σε μερικά κτίρια. Στη Βουλή έχει 2 τσολιάδες. Και τους δίνουμε και γελία. Εμείς έχουμε φουστανέλα, οι Άγγλοι έχουν τους άλλους με το καπέλο το γούνι που είναι σαν φωλιά. Ο Πάπας τους έχει ντυμένους τραπουλόχαρτα. Θα γίνει επίθεση στο Βατικανό. Είναι όλοι σαν ρίγας βαλέρ, σαν ρίγας σπαθί. Θα γίνει επίθεση στο Βατικανό και αν θα κάνουν σκά σου σου. Θα του ρίξουν πασχέτα. Θα σκάσουν οι φρουροί και πει τράβα έναν. Κάηκε στο μούλο. Δεν μπορείς να πάρεις 3 μαζί και να τους βάλεις από... Πάρε ένα φρουρό, μην μου πεις ποιος είναι. Και εγώ το βρω το όνομά του. Το Σανκάρα δεν τον αφήνω να πάει στο Βατικανό. Αλλά είναι πρόβλημα. Και σκεφτόμουν ότι και πάντα είναι νέοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ κάποιος. Και έτσι επιδεικνύουμε σαν, ότι κάτι είναι σημαντικό και ότι κάποιος κάτι υπηρετεί πιο θεωρητικό. Αλλά είναι άλλος 19 χρονών, βράζει το αίμα του. Είναι 1-90 και του λες: Λοιπόν, κάτσε εδώ ακίνητος 6 ώρες. Και το φοβερό είναι ότι αυτό αντίστοιχα όταν γίνονται επισκέψεις σε επίπεδο αρχηγού κρατών κλπ. Είναι και ένδειξη δύναμης και πόσο τιμάς τον άλλο όταν έρχεται. Δηλαδή βγαίνει άλλος από το αεροπλάνο και τους 300 άτομα ακίνητοι. Τους βλέπεις όλους αυτούς να ακίνητοι για πάρτι σου. Και σκεφτόμουν ότι μετά θα το σχολιάζουν κιόλας. Εντάξει, πήγαμε, ωραία χώρα, αλλά εντάξει, μόνο 10 άτομα. 10 άτομα, ορθή. Πολύ σωστή παρατήρηση, μαλάκα. Δεν μου δούλεψε. Σε κανονική παράσταση δεν μου δούλεψε. Νομίζω θέλει μεγάλη εξήγηση, αλλά είναι πολύ. Ξέρεις τι νομίζω, Βίρονα. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ζωικό βασίλειο. Δηλαδή στα σκυλιά, όταν ένα σκυλί στο άλλο κάνει υποταγή, στέκεται σούζα. Δηλαδή νομίζω ότι. Δεν κάθεται 6 ώρες ντυμένος καρναβάλι. Εντάξει, εμείς οι άνθρωποι το γαμίσαμε. Για να βλέπεις εδώ 4.000 κόσμος. Γιατί κάνουν τίποτα, γιατί περιμένουν να του πω εγώ. Δηλαδή πολύ. Και γι' αυτό για να τελειώνουν οι Κινέζοι φτιάξαν τον πέτρινο, τον παρμάρινο, το στρατό. Τον πύλινο και λέει πάρτο ρε μουνιά. Πώς έχετε. Μπράβο, αυτό είναι πολύ πιο πρακτικό. Να βλέπει. Του έβαλα να κάνουν κάτι χρήσιμο. Ήταν κανονικοί Κινέζοι και του βάλανε λάσπη από πάνω. Την εποχή που είχε γίνει χαμός με τα διοικητικά του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου, που ήταν όλοι τζίγκερ, πουλα, ραλίστα, πουλο κτλ. Είχα ένα φίλο κριτικό που μου έλεγε συνέχεια, ρε παιδί μου, μια θεωρία ότι ανακαλύφθηκαν μινωικά νομίσματα στην Αμερική και είχε φάει κόλλημα και προσπαθούσα να γράψω ένα beat που να το ποδοσφαιροποιήσω λίγο. Α, το έχεις πει κάνα δύο φορές. Το έχω πει, ναι, το είχα πει μερικές φορές, αλλά δεν μου άρεσε πολύ, γιατί δεν ξέρω, για κάποιο λόγο το stand-upικό κοινό δεν είναι τόσο ποδοσφαιρόφιλο, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Πολύ... Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Δεν έχει πολύ... Έχουν έρθει πολύ λίγοι με reference φοβερά εκεί παιδικά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και είχα γράψει ένα κειμενάκι ότι εγώ πείραζα το φίλο μου και του έλεγα ότι ναι, ανακαλύφθηκαν μινωικά νομίσματα στην Αμερική και ο Χριστόφορος Κολόμπος ήταν ο Κολομβάκης από τα Χανιά και έγινε λάθος γιατί εμείς πήγαμε πρώτοι. Και μετά λέω, άμα, του έλεγα ότι άμα γινόταν μια πραγματική ανασκαφή σε καμιά κολοπολιτεία της Αμερικής, στο Wyoming και στο Wisconsin, και ξεθάβανε ένα αρχαίο ελληνικό γήπεδο με μινωικά στοιχεία, ρε παιδί μου. Και βρίσκανε μέσα, ξέρω εγώ, ένα χιτόνιο που είχε στην πλάτη Όφη και πελούχος Μινεσότα 4.000 Χριστού. Και ένα χρυσό αμφορέα που είχε σκαλισμένο εργοτέλης πρωταθλητής Παγκαίας και 8 εκατομμύρια χρόνια. Και ότι, okay, ένα δίσκο με συνθήματα. Με ένα μπάπυρο που τον ανοίξει και γράφει αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό, πρωτάθλημα και κύπελο, θα πάμε στη Φέστο. Το είχα κάνει φουλ γηπαιδικό, αλλά ότι στην πίσω πλευρά του γηπέδου υπήρχαν και αυτοί που δεν γουστάρανε τη διοίκηση και είχαν γράψει με σπρέι Μίνο Απούλα. Αρματοδρόμε ουστ ήταν το αντίστοιχο του Αλίστα Πούλο. Αντί για καρέ, το replay της φάσης,
Να έχει τύπους που το κάνουν ψηφιδωτό εκείνη την ώρα. Σκαλιστό. Ναι. Σκαλιστό και να είναι σπάσει να δέσει τώρα, μαλάκα. 25. Δεν πέρασε μπάλα την γραμμή. Τρεις μήνες μετά το έχω έτοιμο. Για πάρτι σου. Τα εκτός έδρας θα είναι τύπου, ξέρω εγώ, 1,5 χρόνο. Ναι. Κατάλαβε και να είναι 7. Ορίστε, θα πάρ το. Ήταν offside, καθαρό. Θα κάνει έτσι αυτό. Ξεκάθαρο πέναλτι. Ή να πηγαίνουν να λαδώνουν του ψηφιδωτέ που κάνουν τα replay και να λένε λίγο πιο πίσω το δοκάρι. Βάλε το χαλίκι πιο αριστερά. Πάρε τρεις οβολούς στο μπούτσε κάτω. Η Κρήτη έχει μια τεράστια γαστρονομική παράδοση και θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτό το θέμα. Κάθε νομός, κάθε πόλη, κάθε χωριό έχει μια ξεχωριστή μαγειρική ιστορία να μας πει. Γιατί όπως λένε και οι ντόπιοι, η Κρήτη δεν είναι νησί, είναι ήπειρος και έχει τα πάντα. Έχει δικά της σιτηρά με τα οποία βγάζουν φοβερό ψωμί, τα διάσημα κρητικά παξιμάδια αλλά και ωραία ζυμαρικά όπως τα σιωφιχτά. Έχει αρνιά και κατσίκια, πάρα πολύ νόστιμα, ειδικά τα φουριάρικα. Χοιρινό με το οποίο κάνουν το εξαιρετικό καπνιστό απάκι, ένα φοβερό αλαντικό με αρώματα από θρούμπι και ρίγανη και θυμάρι. Στην Κρήτη φυτρώνουν κυριολεκτικά τα πάντα, από αβοκάντο μέχρι μπανάνες. Έχει ένα σωρό μυρωδικά και βότανα τα οποία χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην τοπική κουζίνα. Αγαπημένα μου πιάτα είναι το μπουρέκι, είναι η χανιώτικη κρεατότουρτα. Και φυσικά το πιλάφι. Πιλάφι το λένε εδώ, όλοι οι υπόλοιποι το ξέρουμε ως γαμοπίλαφο. Για το τέλος κράτησα τα τυριά, γιατί η Κρήτη κάνει μερικά από τα καλύτερα τυριά, ειδικά εδώ στο νομό Χανίων. Κάνουν τη μαλάκα ή τη ρομάλαμα, κάνουν το πικτόγαλο, ένα φοβερό χανιώτικο τυρί, ένα από τα 21 τυριά pop που έχουμε στην Ελλάδα, με το οποίο κάνουν τη διάσημη χανιώτικη μπουγάτσα. Και φυσικά κάνουν φανταστική γραβιέρα. Αν και στο Ηράκλειο έχω δοκιμάσει μια καλύτερη. Βρισκόμαστε στην Κρήτη, η οποία είναι γνωστή για έναν πάρα πολύ σωστό και σοβαρό αρχαίο πολιτισμό, το Μινωικό πολιτισμό, οι οποίοι βρισκόντουσαν στην Κρήτη. Ήταν πάρα πολύ αλάνια, κεράσαν πρώτοι το δημόσιο βυζόμπαλο στον δρόμο με τις γυναίκες να κυκλοφορούν έτσι και εμείς ήμασταν. Ουουου, τι έκανε τρελέ! Και όλα αυτά. Και κεράσαν και πρώτοι τη σπαστή, αυτή την ντοστιέρα στο Μαλί, άμα δείτε τα ψηφιδωτά. Επίσης κάνανε παρκούρ πάνω σε τάβρους, φοβερή φασούλα, έσκαγε ο τάβρος, έσκαγε κατακόρυφο και γίνανε και άλλοι. Ήταν μαλέ, το παιδί είναι λόκο, δώστε το νησί. Και είχαν ένα φοβερό διαγωνισμό, κάθε χρόνο κάνανε ένα διαγωνισμό σέρφινγκ, έφευγε ένα κύμα τεράστιο, οργανωμένο από τη Σαντορίνη, κατευθυνόταν προς την Κρήτη και λίγο πριν σκάσει την Κρήτη, πατάγανε ένα κόκκινο κουμπί στην Κνωσό, σηκωνόντουσαν κάτι κυματοθράφστες, έκοβε τη φόρα του και αυτοί κερνάγανε σέρφινγκ, σαν τους Χαβανέζους. Αλλά ήταν από την Κρήτη, ήτανε Χαβανεζάκηδες. Μία φορά βέβαια, δυστυχώς έτσι τα έφερε η μοίρα, άφησαν το Μινόταυρο υπεύθυνο για το κουμπί. Ο Μινόταυρος ήταν μισός άνθρωπος, μισός Σταύρος. Είδε το κουμπί που ήταν κόκκινο, τρελάθηκε, λέει τι είναι αυτό κόκκινο, σκουπάω! Το κερνάει. Καταστρέφονται οι φάσεις εκεί πέρα και όλο το κύμα κατέστρεψε το μινωικό πολιτισμό. Επίσης, τα Χανιά είναι πιο ωραία από το Ηράκλειο. Άγριο χέκλινγκ από κριτικό και όχι στην Κρήτη. Παίζαμε σε ένα μαγαζί με το Βύρονα που είχε έρθει και guest και ο Φουντούλης. Βέβαια, μόνο εσείς τρεις σας κάνετε παρέα. Θα καταλάβεις γιατί είχαμε 11 άτομα. Κατάλαβες. Γιατί αν είχες έρθει εσύ, θα είχε κόσμο. Μιλάς για την ιστορική παράσταση στους Θεσσαλούς. Στους Θεσσαλούς. Ίσως από τις καλύτερες βραδιές. Άκου ιστορία. Αυτό, ρε παιδί μου, παίζαμε στο Six Dogs και θέλαμε να του κάνουμε δώρο μια παράσταση. Ωραία. Οπότε πήγαμε. Αυτός έχει τρόπο να επικοινωνεί τα events του, γιατί έχει μεγάλο κύκλο με μηνύματα. Και του λέμε. Δεν SMS. Κάνουμε... Ναι, SMS. Τάδε και πάνε και παίζουν, ρε παιδί μου, Μάλαμας. Πακυρτζής, Αλεξίου, πάνε τέτοιο. Okay. Ωραία, και του λέμε θα παίξουμε, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το σπάσουμε αυτό, μην το πει σε κανέναν, κράτα το low profile. Ναι, δεν μπορούσαμε να το πούμε, επειδή παίζαμε στο Six Dogs και θέλαμε απλά να δοκιμάσουμε μερικά, okay, μερικά καινούργια. Δεν το λέει σε κανέναν. Και πάμε και είναι άδειο το μαγαζί. Κατρώνες. Έχει μία παρέα του Μιχάλη που έχει έρθει γι' αυτό, επειδή τους το έχουμε πει εμείς. Ναι. Και λέω ρε μαλάκα, γιατί δεν θέλει κανένας. Γιατί είπαμε, μπήκαμε στο μαγαζί, πάει έξω να κάνουμε stand-up. Αν θέλετε να έρθετε. Και λέει, έκανα ό,τι μου είπατε. Δεν το είπα σε κανέναν. Και εμείς το είχαμε πει μεταφορικά, ρε παιδί μου, ενώ μην το κάνεις βούκινο. Εγώ περίμενα να στείλει τα μηνύματα, οπότε δεν ξέρει κανείς τίποτα. Και τέλος πάντων, παίζουμε, είναι 11 άτομα, στείλουμε τσάτρα πάτρα.
παίζουμε τώρα οι φίλοι. Μέχρι μας... να στήσουμε πίνουν όλοι. Πίνουν όλοι οι φίλοι μας. Αυτό ο Ηλίας έρχεται μετά. Εγώ βγαίνω έξω, βρίσκω άλλους δύο φίλους μου που περνάνε εκείνη την ώρα και τους βάζω μέσα. Ένα τέτοιο πράγμα. Και έτσι γίνεται αρκετά άδειο το μαγαζί. Έρχονται και δύο κριτικοί, οι οποίοι έχουν καιρό να τα πούνε και κάθονται μπροστά στη σκηνή πλάτη. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε. Ο ένας πλάτη. Οι οποίοι ήρθαν τύφλα. Ήρθανε τύφλα, ρε. Δηλαδή ήταν το τύπου ένα τελευταίο εδώ, δηλαδή κάνα τρίωρο και μετά πάμε σπίτια μας. Και δεν καταλαβαίνω. Παίζουμε εμείς, αυτό γυρνάνε που και που και γελάνε. Και σε κάποια φάση είναι παιδί μου τον έναν, τον έχει πιάσει παραλήρημα και μιλάει στον άλλον. Ενώ την εκείνη ώρα εγώ παίζω και μιλάει. Μεθυσμένο και κλειδινό ότι χειρότερο, γιατί δεν καταλαβαίνει. Και αρχίζω την ώρα που το παίζω να τον κλωτσάω. Με το πόδι, αλλά το κλωτσίδι το έτσι. Στην καρέκλα. Ναι. Σε φάση ρε μαλάκα. Το κλωτσίδι έχει το σουτ, το ποδοσφαιρικό, ναι. Το kickboxing, το βαράω και σπρώχνω κιόλα. Αλλά δεν είναι και ακριβώς τύπου, δεν είναι για να πονέσει. Είναι απλά ένα διαρκές σκούντιγμα ότι έλα, σκάσε λίγο τώρα να παίξω. Γιατί του έχει κάνει μία παρατήρηση, δύο, άλλο έχει πει οκ. Εντάξει, αν το κλωτσάω και ήταν κλώτσιμα, χάιδεμα. Χάιδεμα, ναι, σ' αγαπάω ακόμα. Και σε σκότωσε. Όχι, τίποτα. Ησύχασε και βγήκε. Αλλά αυτό ήταν από τα πιο περίεργα χέκλινγκ που έχω φάει. Είχε 11 άτομα, σου λέω, γελάγανε όλοι με τα πάντα γιατί ήταν όλοι μεθυσμένοι και σχεδόν και εμείς που παίζαμε. Όπου με ανεβάζουν και εμένα τα παιδιά να παίξω έτσι λίγο και ο Μαθιουδάκης δεν χόρτενε και ήθελε σε εκείνο το αμήχανο σκηνικό των μεθυσμένων ανθρώπων και των 11 ατόμων. Πες λογοπαίγνια! Πες με το γαλακτομπούρεκο! Σε απόσταση 1,5 μέτρο. Δεν είναι τώρα η ώρα να πω λογοπαίγνια. Πες το γαλακτομπούρεκο! Το πέταξα και ξαναγύρισε. Ήταν γαλακτοπούμερα. Μαθιουδάκης. Μόνος του. Και κανένα. Ούτε οι μεθυσμένοι δεν γέλαγαν τίποτα. Το βρίσκω πολύ αστείο. Γαλακτοπούμεραγκ, ρε μαλάκα. Είχε και ένα ζευγάρι το οποίο είχε έρθει ραντεβού χωρίς προφανώς να ξέρει ότι έχει stand-up, αλλά είπανε α, ωραία να το παρακολουθήσουμε και μετά έπρεπε να τους εξηγήσουμε ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή. Ότι είμαστε καλύτεροι. Όχι ότι είμαστε καλύτεροι εμείς απαραίτητα, ότι και σαν είδος δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή έχει συνήθως γέλια, έχει. Οι άνθρωποι περνάνε καλά. Έτοιμα κείμενα, ανθρώπους που έχουν έρθει γι' αυτό. Δηλαδή είναι ότι απλά τρεις τύποι που μιλάνε. Έχεις φάει κανένα καλό heckling εσύ? Heckling όχι, πέρα από πολλές φορές παραστάσεις μου και στα cooking live στις παραστάσεις που έρχονται. Στα Χανιά ήρθε ένα παλικάρι με κόρνα. Και μέσα στην παράσταση είναι τούτου! Τι ωραία που ήταν. Έχουν έρθει με τύμπανο σε παράσταση και βαράγανε τύμπανα και λέγανε ποιος γαμάει, ποιος γίνει. Και έλεγα μα να σε κάνω περήφανη. Πιο ωραίο θα ήταν να είχε λίγο μόνο ξέρεις ένα τέτοιο κανένα τρυπ. Μας πορώνουν και λίγο τα συνθήματα. Ναι, μας πορώνουν λίγο, τρελαινόμαστε. Ποιος γαμάει, ποιος γίνει και το φουντούλι ζούμε σε τσόντα να σε δούμε. Είναι φοβερό. Από τα καλύτερα. Τώρα αυτό που φωνάξαν στα Χανιά. Ότι... Σε μένα. Ναι, πες τι σου φωνάξανε. Με το που ανέβηκα πάνω, ο Βίρονας εγώ το άκουσα, δεν το άκουσα. Εγώ το άκουσα live. Ούρλιαξε μια, η μάνα μου θέλει να σε παντρευτεί! Ξέχει, ο κόσμος λιώνει ρε. Εντάξει, η μαμά αν ήταν μαζί νομίζω θα ήταν, ξέρεις. Ναι, θα πήγε να πεθάνει κατά κόκκινη. Θα πήρε χαρτοσακούλα. Η γυναίκα θα κρύφτηκε στη Blink Mike, θα φεύγει. Ήταν φοβερό ότι όσο πήγαινε καλά η παράσταση, εγώ γυρνούσα και την κοιτούσα όλο χαρά. Την κοίτα τι θα πάρει η μάνα σου και λέω πουρή, ξέρω εγώ είμαι έτοιμος. Και κάποια στιγμή λέω δύο πολύ κακά λογοπαίγνια και σβήνουν τα γέλια τύπου σαν να έπεσε πάγος. Και γυρίζω και της λέω τι έγινε, δεν με θέλει πια η μάνα. Τώρα στα δύσκολα με αφήνει μόνο. Πολύ ωραία, δεν το πήρα χαμπάρι εγώ. Και όχι heckling κανονικό. Α, δεν θα πω ποτέ. Α, όχι, συγγνώμη, για πες. Ήθελα να πω ότι είχαμε πάει να παίξουμε εγώ, ο Χριστοφορίδης και ο Τιτκόβ σε μια μπειραρία. Παλαιολιθικές εποχές. Βγαίνει ο Χριστοφορίδης να κεράσει πόνο τον κόσμο, να του εξηγήσει τι γίνεται. Εγώ με τον Τιτκόβ περιμένουμε τις εντολές του Χριστοφορίδη σαν πιο έμπειρο. Τρελαίνω. Γυρνάει ο Χριστοφορίδης και μας κάνει. Δεν παίζουμε εδώ μέσα. Του λέμε και από αυτό. Οι άνθρωποι ήταν σε μια τέτοια που τρώγανε. Και εμείς τους ενοχλούσαμε. Τρελαίνομαι. Γιατί προσπαθούσαμε να κάνουμε λοιπόν. Νεκρό. Ο Χριστοφορίδης πατάει το κουμπί Super Loco, βγάζει Τιτκόβ. Διαλύεται. Βγαίνω εγώ, μιλάω κυριολεκτικά στον τοίχο. Δεν με ακούει κανένας. Νιώθω άσχημα. Υδρώνω, πετσώνω. Τρελαίνομαι. Και είχαμε παίξει και σε μια άλλη. Νομίζω Βίρονα ήσουν κι εσύ. Σε μια πολύ κακή παράσταση με πάρα πολύ λίγο κόσμο στη Φιλαδέλφεια. Σε ένα μαγαζί που τώρα έχει κλείσει
τη μία. Είχαν γίνει 2-3 αυτό στη Φιλαδέλφια. Ναι. Το είχε κλείσει ο Τζέρεμι. Ναι, 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 που το είχε κλείσει ο Τζέρεμι. Δεν ξέρω, μία έχουμε παίξει μαζί εκεί. Που είχε 8 άτομα. Ναι, που είχε 8 άτομα. 8 ή 9 νομίζω ήταν. Με ένα μαγαζί που δεν δουλειτουργεί πια γιατί έκλεισε αυτό το μαγαζί. Με ένα μαγαζί τώρα super creepy. Ο οποίο πήγαινε στις κοπέλες και ήταν σε φάση. Το βλέπεις. Θα σας εγκλείψω. Ήταν πολύ περίεργος. Και ήταν αυτό το πράγμα το οποίο. Αλλά μας ρώτησε, θέλετε να βάλω κάποιο κομμάτι πριν βγείτε για να ξεκινήσει το show. Και είμαστε μαζί μας. Που μιλούσε όμως κατά την ώρα του stand-up. Όχι μιλούσε μόνος του, μιλούσε σε απαντούσε, απαντούσε. Ναι. Απαντούσε στο κείμενο. Σε φάση κάτι έλεγε. Ναι, αλλά πες και για. Ξέρεις κάτι τέτοιο. Η αγαπημένη μου είναι αυτή. Το καλύτερο. Αυτά δεν έχω βάρει άλλο σοβαρό χέκλι. Εγώ. Κάποιοι έχουν πεταχτεί και κάτι έχουν πει, αλλά συνήθως δεν έχω κάτι το οποίο να ήταν τόσο αξιομνημόνευτο. Αυτό που πραγματικά μου είχε μείνει που ήταν χειρότερο από χέκλινγκ ήταν ότι παίζω μια φορά στο διάλειμμα μιας μπάντας στο K44. Κάνω δεν κάνω 5 μήνες stand-up. Και έχει τέτοια χαύρα που άμα απλά φύγω, δεν θα καταλάβει κανένας ότι δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, άμα ήμουν απλά ο τύπος και έλεγα «Α, πρέπει να μαζέψω αυτό το καλώδιο και να φύγω», θα λέγανε «Α, είναι ο τύπος που ήρθε να μαζέψει αυτό το καλώδιο, όλα γαμώ, το μάζεψε, άρα θα ξαναβγεί η μπάντα». Και παίζω κάθε 10-15 λεπτό, πρέπει να πιάνω από όλους αυτούς, ξέρω εγώ, να έχει 200 άτομα μέσα και να με ακούνε οι 20, να γουστάρουν οι 10. Και υπάρχει ένας ο οποίος είναι ακριβώς στη μέση του κόσμου, ο οποίος με κοιτάει και με ειρωνεύεται με τη φάτσα του όλη τη διάρκεια. Κάτι με την παιδί. Και δεν σταματάει, λέει, μιλάω και αυτός μιμείται τους μορφασμούς, κάνει τέτοια, κάνει κινήσεις με τα χέρια, 10 λεπτά. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Πόπο σκληρό. Άσε τι έχουμε τραβήξει. Αυτός ήταν ο ένας από τους 20 που προσέχανε. Αυτό ήταν από τους καλούς δηλαδή. Αλλά δεν ήταν από αυτούς που τους άρεσα. Λοιπόν, μάγκες, σε λίγο φτάνουμε στο Ηράκλειο. Είναι οι τελευταίες τροφές που τρώμε. Ναι. Διπλή παραστασία. Ουαγιά! Γιατί και στο Ηράκλειο έχουν πάσει. Δεν άκουσα διπλή. Παραστασία. Ουαγιά! Γιατί στο Ηράκλειο είναι λοκέμπουρες και αυτοί. Και παίζουμε και σε φοβερό χώρο. Έχετε παίξει Αστόρια. Ναι. Ποτέ. Ποτέ. Εσύ πώς έχεις παίξει και ο Βίρος. Με το Φυσφί, με το θέατρο. Α, επειδή είσαι ηθοποιός, το ξεχνάω. Το ξεχνάμε, ναι. Δεν θα το πείτε τόσες φορές θέλετε, θα σας το κόβω στα μοντάζ. Μα δεν ξέρει ηθοποιός. Τέλος πάντων. Ηθοποιέ! Ο μπάτσι, ξεκολλάτε. Μπάτσι, σαν το ρόλο που έπαιξε ο Μαθιουδάκης σε καινούργια ταινία. Επειδή είναι ηθοποιός. Το ξέρετε ότι στη Λαμία ήρθανε δύο που κάτι λέγανε, κάτι είπανε για τον Μιχάλη έτσι πολύ με θαυμασμό και απλά κορδόθηκα εγώ και τους είπα ο Μιχάλης είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αλήθεια λες. Είναι φουλ εκπαιδευμένος, έχει τελειώσει κάποια σχολή ας πούμε υποκριτικής και λέω εγώ όχι δεν έχω κάνει δραματική, ο Μιχάλης είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει κάνει πάρα πολύ. Να ξέρετε, το Μιχάλη το Μαθιουδάκη, ο Μιχάλης Μαθιουδάκης δεν έχει κάνει οντισιόν, πάντα τον παίρνουν κατευθείαν. Χωρίς λόγο ήθελα να ανεβάσω λίγο το swag. Μετά σε ένα μεζεδοπολείο, γεια σας, με λένε Μιχάλη Μαθιουδάκη. Έχει κάνει πειραματικό θέατρο με την ομάδα Blitz, αυτό, εκείνο. Βγαίνουμε, φτάσαμε. Σούπερ, Ηρακλάρα, φτάσαμε. Οι Μαντινάδες είναι η λαϊκή ποίηση της Κρήτης. Είναι δύστιχα σε ιαμβικό 15-σύλλαβο, όπου εκφράζουν πάρα πολύ πυκνά και ενίοτε με αστείο και με πάρα πολύ ευφυή τρόπο. Καλύπτουν θέματα όπως η φιλία, ο έρωτας, η ξενιτιά, γνωμικά, σοφιστίες κλπ. Ο μηχανισμός που τις κάνει έτσι τόσο ισχυρές είναι αρχικά ο ιαμβικός 15-σύλλαβος. Το ιαμβικός έχει να κάνει με το μέτρο, το οποίο είναι ότι τονίζεται κάθε δεύτερη συλλαβή. Το 15-σύλλαβος είναι προφανές, είναι 8 συλλαβές πρώτα και 7 δεύτερες. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένος σαν μηχανισμός στην ελληνική ποίηση. Υπάρχει σε μυρολόγια, νανουρίσματα, νησιώτικα, σε κλέφτικα, σε λιανοτράγουδα. Η πρωτοτυπία των Μαντινάδων και γενικά της κριτικής ποίησης είναι ότι πρώτη φορά εμφανίζεται η ομοιοκαταληξία. Είναι μια επιρροή από την Ιταλική Αναγέννηση, από την Ενετοκρατία ουσιαστικά που απορροφάει στοιχεία της η Κρήτη, με κομβικά τα δύο μνημειώδη έργα της κριτικής λογοτεχνίας που είναι ο Ερωτόκτητος του Κορνάρου και η Ιεροφύλη του Χορτάτσι. Τώρα, οι ίδιες οι Μαντινάδες με την ομοιοκαταληξία
Κατ' εμέ, κάτι το οποίο βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι ο πρώτο στίχος είναι 8 συλλαβές, ο δεύτερος υπολείπεται μίας, οπότε είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί μία προσμονή και μία έκπληξη με το ότι απουσιάζει η τελευταία συλλαβή, αλλά είναι η ομοιοκαταληξία, αυτό που του δίνει μία πλήρωση και μία ολοκλήρωση που μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι κάτι ολοκληρώθηκε. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κριτικής μουσικής βασίζεται στις μαντινάδες. Οι καλοί μαντιναδόροι είναι περιζήτητοι στις παρέες και αν συναντηθούν σε ένα γλέντι δύο πάρα πολύ καλοί ή πάρα πολύ ικανοί στις μαντινάδες, υπάρχει η κόντρα, το οποίο θα είναι νομίζω εφάμιλο του rap battle. Τώρα, εμένα σαν πόλης στην Κρήτη δεν μου αρέσουν ούτε τόσο πολύ τα Χανιά, ούτε τόσο το Ηράκλειο. Προτιμώ το Ρέθυμνο. Συγγνώμη. Δεν το ξανακάνω, ρε μαλάκα, αλήθεια. Μια τελευταία. Μόνο το τελευταίο. Και μια προσωπική άποψη, εμένα δεν μου αρέσουν τόσο ούτε τα Χανιά, ούτε το Ηράκλειο, αλλά πώς το ωραίο. Εμένα μου αρέσει όλη η Κρήτη. Όλο το νησί είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ δεν σας έχω πει ότι είμαι και κριτικός. Μαθιουδάκης και στο αίμα μου τρέχει αίμα κριτικό και είμαι όλος από παντού. Δηλαδή η γιαγιά μου είναι από τις Μάλες Ιεράπετρας, ο άλλος μου παππούς ήρθε από τη Μικρά Ασία και με την ανταλλαγή πληθυσμών και έμεινε σε ένα παλιό τουρκικό σπίτι το οποίο ήταν στα Χανιά. Στο Ρέθυμνο όμως έχω περάσει πάρα πολύ ωραία, ειδικά, και το Ηράκλειο είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Γενικά η Κρήτη γαμάει, όπου και να κάτσεις η Κρήτη σπέρνει. Yes. Έχω. Έχω κάνει κάμπινγκ στην Νότια Κρήτη, έχω ταξιδέψει με το αυτοκίνητο και έχω πάει στη Γάβδο και στο Γαϊβουρονίσι με το Ζάναντου και με ένα άλλο έχω πάει στη Γάβδο. Γενικά, ό,τι βρέχεται γύρω-γύρω από την Κρήτη και είναι Κρήτη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και οι άνθρωποι, ό,τι καλύτερο. Τα αγαπώ πολύ και νομίζω ότι έχω πει αρκετά για την Κρήτη. Και όλα είναι μια χαρά. Πού είσαι εγώ, ρε. Ελά, να σου πω, ρε μαλακά, είδες κανένα χέρι. Χέρι, ναι. Όχι, κανένα χέρι. Σίγουρα. Δεν ξέρω. Δεν έχω δει κανένα χέρι. Γιατί είσαι διστακτικός, τι είπε, αν υπάρχει κάποιο σημαντικό πράγμα να το πεις. Δεν ξέρω, νομίζω ότι βλέπω ένα χέρι πάνω σου. Έλα μου, ρε μαλακά. Λέγε τώρα, ρε μαλακά. Να το πάνω σου λέω. Πού μωρέ, ένα χέρι. Ένα χέρι, όχι. Ένα, δύο, τρία, ένα.